Επίποδος είναι τα επιτελεία των κομμάτων την ώρα που μετρά αντιστροφά ο χρόνος για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Κλιμάκιο με υποψήφιες ευρωβουλευτρίες του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στην πόλη της Καβάλας. Η Έλενα Κουντουρά και η Μέλ Πολεκατσά δήλωσαν στην τηλεόραση του Σέντερ. Είμαστε η σύγχρονη αριστερά. Αμέσως μετά το συνέδριό μας, είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και το τονίζω αυτό. Είμαστε το μόνο κόμμα που μπορούμε να δώσουμε ελπίδα, να εμπνεύσουμε, γιατί οι πολιτικές μας είναι με πυρήνα τον άνθρωπο, είναι ανθρωποκεντρικές, νοιαζόμαστε. Εγώ μέσα σε αυτή την πενταετή ταραχώδη θητεία αγωνίστηκα για τους νέους μας, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για τις αρχές, τις αξίες μας, για τα συμφέροντα της Ελλάδος και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσους με εμπιστεύτηκαν και με επέλεξαν να τους εκπροσωπώ και να είμαι η φωνή τους στην Ευρώπη, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά μαζί με τις προοδευτικές δυνάμεις, είχαμε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Σίγουρα ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η ομάδα μας στην Ευρωβουλή ήταν η πιο δυνατή ομάδα που νομοθέτησε πάρα πολλά πράγματα που έχουν άμεση σχέση με τη ζωή μας και θα πρέπει να γίνει και ανάχωμα στην άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία κατακλείζει αυτή τη στιγμή αρκετές χώρες της Ευρώπης. Εγώ είμαι πολύ περήφανη για το έργο της ευρωομάδας μας και πιστεύω ότι η ειρήνη την οποία προτάσουμε, το κράτος δικαίου το οποίο δεν λειτουργήσε στη χώρα μας και ξέρουμε πολύ καλά ότι μας ανακάλεσαν με το ψήφισμα σε τάξη, 330 ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα εκεί πέρα και επιπλέον το τραγικό θέμα της πτωχοποίησης του Έλληνα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γίνεται μία αξιολόγηση στο τέλος της πενταετίας για όλους τους ευρωβουλευτές, αναχώρα και στο σύνολο. Είδατε κάπου γραμμένο, γιατί και ο κύριος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος είναι ένας πολύ σεμνός άνθρωπος, ευρωβουλευτής, που αγωνίστηκε πολύ για τα δικαιώματα των αναπήρων, είναι μέσα στους 5 πιο επιδραστικούς Έλληνες, όπως και εγώ. Σε μια ανεξάρτητη, αν θέλετε, αξιολόγηση από ένα πολύ σπουδαίο φορέα που κάθε τέλος της πενταετίας κάνει αυτή την αξιολόγηση. Θεωρώ ότι πρέπει να είστε πολύ περήφανοι όταν Έλληνες μπορούν και παίρνουν τέτοιες διακρίσεις, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Στη δική μου την περίπτωση, επειδή είχα πολύ μεγάλο νομοθετικό έργο στις μεταφορές, διακρίθηκα και μέσα στους 20 από τους 705 για το μεγάλο νομοθετικό μου έργο. Μην ξεχνάτε ότι ήμουν και εισηγήτρια όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση της οδικής ασφάλειας που μας αφορά όλους. Έχουμε 20.000 δυστυχώς νεκρούς κάθε χρόνο, 500 σε ευρωπαϊκούς δρόμους την εβδομάδα και ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα, θανατηφόρες συγκρούσεις, θύματα είναι νέοι άνθρωποι 18 με 30 ετών. Η αριστερά έχει το ίδιο της φράξιας του διχασμού γιατί παλεύει με ιδέες. Μια λέξη, ένα διαφορετικό νόημα μπορεί να δημιουργήσει φράξια. Αυτή είναι και η ιστορία της αριστεράς. Όταν δουλεύεις όμως μόνο για την τσέπη σου και μόνο για χρήματα και συμφέροντα, εκεί ο κόσμος ενώνεται. Τώρα, τα 4 χρόνια κάτω από το 3ο μνημόνιο δεν ήταν οι καλύτερες συνθήκες για να αποδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί να κυβερνήσει όπως θα ήθελε να κυβερνήσει. Όμως να μην ξεχνάμε ότι για τα 4 χρόνια αυτά δεν κατηγορήθηκε ούτε ένας άνθρωπος ότι έβαλε το χέρι του στο μέλι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε ηθικό πλεονέκτημα και νομίζουμε ότι πρέπει να μας δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία εκτός μνημονίων να το αποδείξουμε. Τώρα, για αυτούς που φύγανε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω την πράξη, αέρα στα πανιά τους. Έπρεπε να είναι πιο υπομονετική γιατί είχαμε έναν εκλεγμένο δημοκρατικά πρόεδρο. Και αν κάπου δεν εκφραζόντουσαν, θα έπρεπε να παραμείνουν μέσα, να δώσουν τις μάχες τους στα συνέδρια, στα όργανα του κόμματος.